Για τη συγκεκριμένη δήλωση, για να ξανάρθω να το κλείσουμε το θέμα, έχετε μετανιώσει? Θα προτιμούσατε να μην την είχατε κάνει? Θα προτιμούσατε να έχετε επιλέξει διαφορετικές λέξεις, αν ισχύει αυτό που μας λέτε? Όσο ότι και να επιμένετε, αντιλαμβάνομαι ότι σας λένε ότι... να κάνετε αυτή την ερώτηση. Σας απαντώ λοιπόν. Ότι κύριε Καμένο, θα το πάρω προσωπικά. Κύριε, είμαι πολύ ευγενική απέναντί σας. Μου επιτίθεστε πολύ άγρια. Μου επιτίθεστε πολύ άγρια. Είμαι ευγενή σαν άνθρωπο. Και θα πάψω πια. Αυτή λοιπόν τη συμπεριφορά που σας το λένε, σας υπαγορεύουν τα αφεντικά σας. Εγώ λέω ψέματα, κύριε Καμένο. Δεν υπήρξε δήλωση. Υπήρξε ένα απόσπασμα. Μα αστείευεστε, κύριε Καμένο, εδώ μα τρελάνετε. Δεν το είδαμε στο βίντεο. Είστε αστεία και είστε και ψεύτρα. Δεν το είδαμε στο βίντεο. Στο βίντεο δεν είναι δήλωση. Είναι συνομιλία μου με πολίτες, την οποία την παίρνει μια κάμερα που είναι από το πλάι. Δηλαδή, αν εγώ βγω και μιλήσω στον οπερατέρ και πω πάμε να λιντζάρουμε τον κύριο Καμένο. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και έρθω στο μετά και πω εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Με βλέπετε εμένα. Έχει μεγάλη διαφορά η δημόσια δήλωση. Η δημόσια σας δήλωση. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δημόσια τα λέτε στον κόσμο. Η δημόσια μπροστά. Δήλωση είναι άλλη και η συνομιλία την οποία παίρνει μια κάμερα είναι άλλη με πολίτες. Η δημόσια δήλωση. Γελάτε. Κύριε Καμένο, προσπαθώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου γιατί με αποκαλέσατε ψεύτρα. Μου είπατε ότι λέω ψέματα, λέτε ότι ψέματα. Μου τα υπαγορεύουν. Κανονικά θα έπρεπε δήλωση. Να σας έχω πετάξει έξω από το στούντιο. Μα τι μου λέτε τώρα. Ψεύτρα. Να πετάξετε έξω. Μου λέτε ψεύτρα γιατί σας κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ πολύ, κύριε Καμένο. Ξεκινήσαμε μια κουβέντα και την έχετε αφήσει να πάει στην άλλη άκρη. Αν είναι δυνατόν.